Καλησπέρα και πάλι, συνεχίζουμε με το Animaker. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς κάνουμε animation με αντικείμενα. Να δείξουμε τώρα για τους χαρακτήρες. Να φτιάξω ένα νέο βίντεο με κενή σελίδα και να βάλω ένα background στη σκηνή μου για να τη ξεχωρίζω καλύτερα από την κατηγορία Office. Ας βάλω αυτό εδώ. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως με τα properties, ότι βάζω αντικείμενα, τα δίνω κίνηση. Παρόμοια λειτουργία έχουν και οι χαρακτήρες. Μπορώ να επιλέξω κάποιους από τους χαρακτήρες που δεν έχουν αυτό το σηματάκι να βάλω, ας πούμε αυτόν εδώ. Έχει μια συμπεριφορά ως αντικείμενο, μπορώ να το μετακινήσω, να το αλλάξω μέγεθος, να το βάλω σε ό,τι θέση θέλω και να προσαρμόσω εδώ τα χρώματα των μαλλιών και ό,τι άλλες ιδιότητες έχεις του, του δέρματος και να του δώσω κίνηση με το Smart Move όπως και με τα αντικείμενα. Ισχύουν όμως και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε όπως οι, η δράσεις και οι εκφράσεις που έχει ένας χαρακτήρες. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι μπορείτε να φτιάξετε δικούς σας χαρακτήρες και να τους αποθηκεύσετε στο Animaker. Νομίζω έχετε δικαίωμα μέχρι τέσσερις. Δύο νομίζω έλεγε, αλλά εγώ είδα ότι μέχρι 4 μου άφηνε. Και να με το κουμπάκι αυτό εδώ, create your own, να πάτε σε ένα άλλο περιβάλλον. Διαλέγουμε εδώ ένα από τα δύο. Και ένα τύπο χαρακτήρα. Και ξεκινάμε εδώ με τις διάφορες λειτουργίες. Αλλάζουμε χρώμα δέρματος, μαλλιά, τύπο μαλλιών, σχήμα προσώπου. Εδώ η αλλαγή είναι πολύ μικρή, δεν φαίνεται εύκολα. Μουστάκι και γένια, μάτια, έχει διάφορα λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε. Σκουλαρίκια βλέπω εδώ. Χρούχα. Παπούτσια, έχει γυαλιά, έχει πολλά αντικείμενα να αντίσουμε να φτιάξουμε έναν χαρακτήρα. Φάρουμε ένα καπέλο, Αυτό δεν είναι δωρεάν, βάζουμε αυτά που επιτρέπονται. Και στο τέλος όταν φτιάξουμε το χαρακτήρα μας του δίνουμε ένα όνομα και πατάμε το save. Και μπορώ ανά πάσα στιγμή να γυρίσουμε και να τον επεξεργαστούμε και να γυρίσουμε τώρα πίσω στην, στην εφαρμογή. Για να εμφανιστεί ο χαρακτήρα, α κάνω εδώ να πάω στου χαρακτήρε και ξανά στου δικού μου χαρακτήρες Και υπάρχει εδώ, μπορώ να τον προσθέσω και αυτό να στη σκηνή. Α το βγάλω όμω τώρα. Να γυρίσουμε λοιπόν στο χαρακτήρα μα. Εμφανίζεται ω αντικείμενο και αυτό στη σκηνή έχει τη διάρκεια που θέλουμε. Γνωρίζουμε όπως ένα αντικείμενο και μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε και ένα εφέ εισόδου ή εξόδου όπως και στα αντικείμενα και το ροζ εδώ χρώμα είναι η διάρκεια του εφέ εισόδου. Άρα απ' λοιπόν τη σκηνή από την αρχή θα κάνει ένα pop-up εφέ που έβαλα τώρα. Τον επιλέγω και ας διαγράψω εδώ το εφέ. No εφέ. Τώρα, ο χαρακτήρας μου, όπως βλέπετε, ξεκινάει εδώ από το 0. Έχει όμως, μπορεί να έχει διαφορετικά actions, όπως θα δούμε εδώ, και εκφράσεις. Μπορώ να επιλέξω να κάνω αναζήτηση ε, ή να επιλέξω από εδώ, να τον κάνω να κοιτάει το ρολόι του, να κάθεται. Βέβαια εδώ θα χρειαστώ και μια καρέκλα να βάλω σαν σχήμα, να φτερνίζεται και έχει και κάποια άλλα actions όπου βάζει και ένα γραφείο, να κάθεσαι ένα γραφείο, να τρώει κάτι. Διάφορα εδώ, μπορείτε να τα δείτε όλα, έχει πάρα πολλά actions. Και σε, εκτός από το action μπορεί να αλλάξετε και την έκφραση που έχει κάθε φορά με τα expressions, βλέπουμε εδώ, διάφορες εκφράσεις που μπορεί να έχει τώρα πως κάνω όμως ε, διαφορετικά στάδια στο χαρακτήρα μου δηλαδή εκεί που κάθεται και είναι με αυτή την έκφραση να αλλάξει ε, action και έκφραση θα πρέπει να κάνω λοιπόν ένα animation με το action plus εδώ αυτό το κουμπάκι μόλις το πατήσω Βλέπουμε, έχω ήδη το πρώτο μου keyframe για το χαρακτήρα όπως στέκεται. Με το κουμπάκι το συν εδώ ή και από εδώ. Βάζουμε ένα δεύτερο keyframe για το animation, το οποίο μπορώ να το βάλω να, είναι, να ξεκινάει από το 3 για παράδειγμα και να έχει μία άλλη στάση εδώ, π.χ. να χαιρετάει και να μιλάει στην ίδια θέση. Μπορώ να αλλάξω και τη θέση που έχει θα δώσει κίνηση βέβαια αυτό, δεν το θέλω όμως, εγώ θέλω να είναι στην ίδια θέση που έχει με το προηγούμενο και θέλω να αλλάξω και την έκφραση που έχει εδώ. Αλλά νομίζω αυτή είναι αυτή που έχει πριν, ας τα αφήσω όπως είναι. Και πατάω το συν. Και βλέπουμε εδώ έχει δύο άξιον, στο άξιον 1 που στέκεται απλά και εδώ που αρχίζει και που κουνάει το χέρι του και μιλάει. Να πατήσω το Apply και να παίξω με αυτό το κουμπί από την αρχή της σκηνή και κάπου στο 3 θα αρχίσει να μιλάει. Βλέπουμε λοιπόν μια μικρή κίνηση που κάνει στα πόδια, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε, είναι γιατί μετακινήθηκε η θέση του χαρακτήρα σε σχέση με πριν, να το βάλω ακριβώς κάπως έτσι. Και μπορώ να συνεχίσω λοιπόν να, με, εδώ, με το, να επιλέξω όταν επιλέγω εδώ φαίνεται ότι δεν είναι στην ίδια θέση. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το βάλω ακριβώς, Νομίζω μπορώ να έχω ακριβώς. Και μπορώ με, πάλι με το Action Plus να βάλω και άλλο, και άλλο actions που να κάνει να γυρίζει πίσω στην κανονική του στάση ας πούμε στο 6 και θα αλλάξει εδώ μια έκφραση και τώρα με το sin να το πατήσω apply και να παίξω αυτό τώρα από την αρχή στέκεται τώρα μιλάει και μετά ξανά στέκεται με άλλη έκφραση. Ας το σβήσω λοιπόν τώρα εγώ ολόκληρο, να κάνω από την αρχή, να δείξουμε τώρα ένα παράδειγμα, να κάνουμε το χαρακτήρα να μπαίνει μέσα, να προχωράει μέσα στη σκηνή. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει, για να πάμε στο χαρακτήρα τον ίδιο πάλι, για να το κάνει να προχωράει Μπορώ να βάλω εδώ το action που λέει περπάτημα, έχει walking νομίζω, διάφορα είδη. Ας βάλω το απλό. Αυτό εδώ ας πούμε. Και να το βάλω εδώ κάπου στην άκρη. Να είναι από την αρχή και μέχρι το τέλος και να βάλω λοιπόν ένα ακόμα action να όχι συγγνώμη, να πατήσω εδώ το sin και να τον μεταφέρω εδώ κάπου στη μέση, να έρθει στη μέση. Πατήσω Apply και να Πάρει κάποιο χρόνο αυτή η εναλλαγή, για να το παίξουμε λοιπόν από την αρχή, από την αρχή της σκηνής. Ωραία, αφού λοιπόν ήρθε εδώ ο χαρακτήρας κάπου στο 3, θέλω αμέσως μετά να τον κάνω να στέκεται, γι' αυτό θα βάλω άλλη, άλλο ένα action εδώ. Πατάω το συν, να το βάλω να στέκεται και να μιλάει για παράδειγμα. Στην ίδια θέση και πατάω το συν. Άρα έχω τώρα λοιπόν τρεις δράσεις, η μία περπατάει, πάλι περπατάει μέχρι τη μέση και η τρίτη που αρχίζει να μιλάει. Και να πατήσω λοιπόν το play για να παίξει από την αρχή Ωραία. Και τώρα να δούμε κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να δώσουμε φωνή στο χαρακτήρα μας. Αν επιλέξω εδώ το χαρακτήρα μου, όχι ένα από τα action, το χαρακτήρα μου, θα δούμε ότι υπάρχει ένα κουμπάκι εδώ που λέει voice over. Όταν λοιπόν το πατήσω αυτό, έχω τρεις επιλογές. Μπορώ να, να φορτώσω ένα αρχείο ήχου με φωνή που έχω ήδη προετοιμάσει. Μπορώ να γράψω κείμενο και να γίνεται αυτόματα δημιουργία φωνής. Βέβαια αυτό μπορώ μόνο με αγγλικά να γράψω. Στο δούμε αυτό. Γράφω λοιπόν το κείμενο και επιλέγω αν είναι αρσενικό ή θηλυκό και του δίνω ένα όνομα εδώ στο τώρα. test voice ας πούμε. Μπορώ να παίξω αυτή τη φωνή. Hello, my friends. Και πατάω λοιπόν το Sync και θα δημιουργήσει ένα αρχείο ήχου το οποίο θα προσθεθεί στη σκηνή μου, δηλαδή θα πρέπει να είμαι στο timeline της σκηνής και θα το βάλει αυτόματα στην αρχή, εδώ βλέπουμε το test voice, για να δούμε πώς θα παιχτεί τώρα. Although my friends. Ναι, εγώ θέλω όμως να, να αρχίσει να μιλάει, όπως είδαμε, κάπου, όταν, κάπου εδώ όταν θα αρχίσει είναι και η αντίστοιχη κίνηση που μιλάει κάπου στο 3 με 4. Άρα λοιπόν θα πάω στο βίντεο timeline και θα βάλω κάπου εδώ το αρχείο αυτό ήχου, το test voice. Και μπορώ αυτό να το αλλάξω και την ένταση, να το κάνω τριμάρισμα, να το κάνω διαγραφή αν θέλω. Για να δούμε λοιπόν εδώ να παίξω από εδώ περίπου. Hello, my friends. Άρα βλέπουμε πόσο εύκολα μπορούμε να προσθέσουμε φωνή σε ένα χαρακτήρα και να το συγχρονίσουμε με, με την κίνηση του ίδιου του χαρακτήρα. Μπορώ να μετακινήσω δηλαδή αυτό όπως θέλω να συγχρονιστεί περίπου με το χαρακτήρα. Για να δούμε λοιπόν από την αρχή όλη τη σκηνή. Hello, my Τώρα, για να κάνουμε όμως το πιο πρακτικό για εσάς θα είναι να ηχογραφήσετε μια φωνή. Άρα λοιπόν θα πάω πάλι εδώ στη... στο timeline της σκηνής. Θα πάω πιο αριστερά εδώ δεξιά. Α, και εδώ να προσθέσω, Α, θέλω να αυξήσω το χρόνο της σκηνής που είναι στα 10 δευτερόλεπτα. Θα επιλέξω εδώ το, το κουμπάκι να πάω στο timeline του χαρακτήρα και να κάνω το σκηνή μου να είναι στα 12 δευτερόλεπτα. Με το κουμπάκι το συν αυξάνω το χρόνο βλέπετε ή μειώνω το χρόνο μιας σκηνής. Γυρίζω στο video timeline να δούμε εδώ το test voice να το διαγράψω ωραία και να επιλέξω εδώ το χαρακτήρα μου και να πω voice over και να πατήσω record voice. Θα πρέπει όμως να έχω ρυθμίσει ήδη το μικρόφωνο μου. Θα πάρει το default μικρόφωνο που έχω στη συσκευή μου, αυτό που είναι προεπιλεγμένο. Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για πυράβλους. Και πατάω το apply Και αν θυμάστε θέλω να είναι κάπου στο 3 με 4 να αρχίσει η φωνή. Πάω λοιπόν στο βίντεο timeline. Εμφανίστηκε το αρχείο φωνής κάπου εδώ. Και αν θέλω μπορώ να το κόψω από δεξιά να δούμε πώς παίζει. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για πυράβλους. Καλησπέρα παιδιά. Ωραία. Σήμερα... Για να δούμε και πώς φαίνεται σε συγχρονισμό με το αντικείμενο, με το χαρακτήρα. Θα παίξω λοιπόν κάπου από εδώ. Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για πυράβλους. Ωραία. Και κάτι που κάνει, ξέρω παρατηρήσατε, όταν βάζω voice over, αυτόματα κάνει το χαρακτήρα να ανοιγοκλίνει το στόμα του. Και έχουμε λοιπόν δείξει όλα τα βασικά για την κίνηση του χαρακτήρα. Βάλουμε έτσι για να δείχνει να έχει ένα πιο πολύ νόημα, να βάλουμε ένα αντικείμενο, έναν πύραυλο. Εδώ λοιπόν, που θα εμφανίζεται κάπου εδώ, και να του βάλω να έχει ένα εφ' pop pop-up. Για να δούμε πώ φαίνεται τώρα. Καλησπέρα, παιδιά. Yeah. Σήμερα θα μιλήσουμε για πυράβλου. Ωραία, κάπω το παόλιο πιο δεξιά. Και να παίξουμε όλη τη σκηνή. Καλησπέρα παιδιά, yeah. σήμερα θα μιλήσουμε για πυράβλους. Ωραία και κάπως έτσι λοιπόν δείξαμε τώρα και τη λειτουργία με τους χαρακτήρες. Έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο με τη λειτουργία με τα αντικείμενα. Αυτά λοιπόν για το Animaker.